Η 1η Μάη είναι μέρα τιμής για τους ήρωες εργάτες του Σικάγο, για τους 200 της Κεσαριανής και για τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που δώσαν τη ζωή τους για το δίκαιο της εργατικής τάξης. Αυτή τη μέρα οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν αγωνιστικά με απεργιακές κινητοποιήσεις, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά τους. Το ίδιο γίνεται και εδώ στη χώρα μας και στην Πάτρα. Οι εργαζόμενοι βάζουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μισθούς που δεν θα τελειώνουν στις 20 κάθε μήνα και για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι μετά την βάρδιά τους να επιστρέφουν σώοι και αυλαβοί στο σπίτι τους και όχι σακατεμένοι και μέσα σε ξύλινα κουτιά. Οι αγώνες που θα δώσουμε την Πρωτομαγιά και τις επόμενες μέρες δεν έρχονται από το πουθενά. Είναι συνέχεια των αγώνων που δώσαμε τον προηγούμενο μήνα μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα ΤΕΠΗ, που ήταν μαζική και συγκλονιστική και εδώ στην πόλη μας. Και είναι συνέχεια των μεγάλων αγώνων που γίνονται όλες αυτές τις μέρες σε μια σειρά από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, που επιτέλους οι εργαζόμενοι αρχίζουν και διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. Καλούμε όλη την εργατική τάξη της πόλης μας τη Δευτέρα στις 10.30 στη μεγάλη πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τα συνδικάτα, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι εργάτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις εκλογές. Πρέπει μόνοι τους να βάλουν τον προγραμματισμό δράσης έτσι ώστε να πετύσουν όλα αυτά που δικαιούνται και στο ίδιο διάστημα να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα.